Είμαστε στο σημείο όπου πίσω μας βλέπετε το ημιτελές, το μη ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο αν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα του, θα είχαν αποτραπεί τα φαινόμενα πλημμυρών που είδαμε και που έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τις ζωές των ανθρώπων και των οδηγών των αστικών λεωφορείων. Οι ευθύνες της περιφέρειας είναι τεράστιες, το έργο είναι 2 χρόνια παγωμένο και τα ερωτήματα στο λαό των νότιων συνοικιών πυκνώνουν και είναι δίκαια. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε εδώ μαζί με τους άλλους βουλευτές του Νοτιού Τομέα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και διαπιστώνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι το έργο, τα αντιπλημμυρικά έργα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη ηγεσία της περιφέρειας, από τη Ρένα Τιδούρου, έχουν παγώσει από την τωρινή περιφερειακή αρχή. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή έχουν παγώσει τα αντιπλημμυρικά έργα, ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε τα φαινόμενα μεγάλων πλημμυρών εδώ στην Αττική. Αυτό που ζητάμε και έχουμε καταθέσει και άλλες φορές ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι να ξαναξεκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα για το καλό όχι μόνο των κατοίκων εδώ στο νότιο τομέα, αλλά για το καλό των κατοίκων σε ολόκληρη την Αττική. Επισκεφθήκαμε σήμερα εδώ την περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου από τα φαινόμενα τα οποία ήταν έντονα και τα είχαμε χθες και σήμερα. Είμαστε εδώ στο έργο του Φαλυρικού Όρμου, το οποίο έπρεπε να τελειώσει χθες και πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται, γιατί κάθε καθυστέρηση πλέον είναι επώδυνη για την κοινωνία όχι μόνο εδώ της περιοχής, αλλά για όλη την Αττική. Συνεπώς, αυτό το οποίο το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε είναι ότι δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία είναι να γίνουν, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη προστασία της περιοχής. Το κανάλι το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο θα όφιλε να είναι έτοιμο ήδη το αργότατο από τον Σεπτέμβριο του 2020. Ένα χρόνο μετά δεν λειτουργεί, γι' αυτό και υπήρξαν πλημμύρες στην περιοχή. Η αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή βρίσκεται στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής, η οποία χαϊδεύει τον ανάδοχο αντί να τον πιέσει και να του επιβάλλει ακόμη και ποινικές ρήτρες προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο πρωτίστως για την ασφάλεια των πολιτών. Μας επισκέφθηκε σήμερα την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, νομαρχιακούς συμβούλους, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενημερωθεί για τα χθεσινά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Δήμο μας, στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μεγάλο έργο του Φαλυρικού Όρμου, όπου έγινε ενημέρωση για την πορεία των έργων και για την αναγκαιότητα να τελειώσει άμεσα το έργο αυτό. Το πρόβλημα που δημιουργείται στον Ηλισσό, στον Κηφισό ποταμό, στην οδό Θεσσαλονίκης, στον προφήτη Δανιήλ και στην οδό Χαμοστέρνας. Ελπίζουμε στη βοήθεια και στην ανάδειξη με όσο πιο έντονο τρόπο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα στην περιοχή, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής είτε λόγω των καιρικών φαινομένων. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψή τους εδώ μία μέρα με ιδιαίτερα φορτισμένη, μία μέρα κρίσης για την περιοχή μας, διότι μας έδωσαν την ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την μεγάλη επικαιρότητα που είχε η προειδοποίησή μας σχετικά με την εκτέλεση του μεγάλου έργου της ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο. Η περιφέρεια της Αττικής έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για τις αποφάσεις τις οποίες η διοίκηση υπό τον κύριο Πατούλη έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, για τις μεγάλες καθυστερήσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατάσταση που δημιουργήθηκε στα νότια της πόλης. Πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο ανεπίτρεπτο για την εποχή μας. Ο κύριος Πατούλης πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις. Ευχαριστώ.